Ο κύκλος ζωής των τραπεζογραμματείων ευρώ. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ αποφασίζουν πόσα τραπεζογραμμάτια απαιτούνται για να καλυφθεί η ζήτηση και να αντικατασταθούν τα τραπεζογραμμάτια που κρίνονται ακατάλληλα. Στη συνέχεια οι κεντρικές τράπεζες εκδίδουν τα τραπεζογραμμάτια. Αφού περάσουν από αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, μεταφέρονται στις εμπορικές τράπεζες. Κάθε τράπεζα θα πρέπει να έχει αρκετά τραπεζογραμμάτια για τους πελάτες της για να μπορούν να κάνουν αναλήψεις και αγορές με αυτά. Τα καταστήματα θα πρέπει να ελέγχουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματείων που λαμβάνουν. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι πελάτες όταν τα λαμβάνουν για ρέστα. Αρκούν ο έλεγχος με την αφή, ο οπτικός έλεγχος και η εξέταση υπογωνία. Τα τραπεζογραμμάτια κυκλοφορούν μεταξύ καταστημάτων, πελατών και τραπεζών. Τα τραπεζογραμμάτια που λερώνονται ή φθήρονται επιστρέφουν στις κεντρικές τράπεζες. Εκεί ελέγχεται προσεκτικά η γνησιότητα και η κατάστασή τους. Τα ακατάλληλα προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια καταστρέφονται και αντικαθίστανται. Όσα είναι κατάλληλα τίθενται εκ νέου σε κυκλοφορία. Αυτό μπορεί να συμβεί αρκετές φορές αν παραμένουν σε καλή κατάσταση. Και ο κύκλος συνεχίζεται. Ευρώ, το δικό μας νόμισμα.